Το πολυφωνικό τραγούδι είναι ένα στοιχείο της πλούσιας κοινωνίας μας. Ο λαός μας με αυτό εκφράζει τα συναισθήματά του, επικοινωνεί με τον συνάνθρωπό του. Τα πολυφωνικά μας τραγούδια έχουν την δική τους ομορφιά, ψυχική αναχούφιση, εκφράζουν την αγάπη, τη χαρά, τη λύπη, τη θεοσέβεια, τον ηρωισμό και τον καημό του ξενιτμένου. Ο λαός σε πολλές φάσεις κοινωνικής και εθνικής ζωής ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει αυτό που αισθάνεται με το τραγούδι και το χορό. Τα πολυφωνικά έχουν το δικό του στυλ και τη δική του μορφή. Είναι πολυφωνικά, δηλαδή περιέχουν τη στοιχεία οριζόντιου συστήματος. Πολυφωνία σημαίνει μια συγκεκριμένη μουσική, η οποία εξελίσσεται οριζόντια. Είναι ένα από τα αρχαία μνημεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η πολυφωνία συναντιέται στη Βόρεια Ήπειρο, δηλαδή στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όπως το παλιό Πογόνι, μερικά χωριά στην Γόνιτσα, στην Ουγκάνα, Άνω και Κατοτρόπολη, στα Ριζά, Θεοδόγο, Βούρκο, στο Δέλνο, Άγιο Σαράντα, όπου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το πολυφωνικό σε αυτές τις περιοχές από το 1960. Και στα ελληνόφωνα χωριά της Χιμάρας. Πολυφωνία έχουμε και σε αλβανικά χωριά που συνορεύουν με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Το πολυφωνικό τραγούδι της Ήπειρου έχει μείνει ανεξερεύνητο για σχεδόν άγνωστο μέχρι το 1950. Αυτή την περίοδο ξεκινάει συστηματικά η έρευνα του πολυφωνικού πυρώτικου τραγουδιού. Πρώτος που έβγαλε σε φως και μελέτησε το πολυφωνικό είναι ο συντάκτης του Λογογραφικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών και γνωστός και μουσικός και μουσικολόγος ο Σπύρος Περιστέρης. Στα 1958 ο Αντώνης Λαβδάς διατυπώνει το συμπέρασμα πως το πολυφωνικό τραγούδι στηρίζεται στην πενταθωνική κλίμακα και πως το πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι αποτελεί αξιοσημείωτο εθνολογικό φαινόμενο χάρη στη γνήσια και την καλλιτεχνική δύναμή του. Αργότερα γίνονται μελέτες από τον Νέλο Ζώτο, από τον Καβικόπουλο, τους καθηγητές της μουσικής Κωνσταντόλη, Βασιλιμάκο, τον καθηγητή του Λαογραφίας κ. Παναγιώτη Μπάρκα και άλλους. Μελέτες για το τραγούδι έχουν κάνει και ο Εκρέμ Τσαρπέη και ο Πιέτερ Μπούμ, αλλά όχι για το πολυφωνικό, για το μονοφωνικό τραγούδι. Πάνω στις μελέτες γεννήθηκε το ερώτημα πότε και από πού ήρθε αυτό το είδος μουσικής, το οποίο το ανάφερανε και οι προηγούμενοι προλαλήσαντες. Μερικοί υποστηρίζουν πως αυτό το είδος μουσικής παρουσιάζει ομοιότητες με το ελληνικό. Αυτή είναι μια λαθασμένη και επισήμη άποψη. Το πολυφωνικό τραγούδι έχει δύο ξεχωριστά γνωρίσματα. Έχει πρώτα την πολυφωνική αντίληψη και δεύτερο τη μουσική περιγραφή. Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το οριζόντιο μουσικό σύστημα, δηλαδή οι δύο ή περισσότερες φωνές αποτελούν ανεξάρτητα ηχητικά σύνολα όπου μας δίνουν μια αρμονική αντίληψη. Τα πολυφωνικά λάμπικα τραγούδια μοιάζουν με τα δικά μας. Ναι, είναι σωστό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως αυτά τα μέρη που συναντούμε πολυφωνία πριν το 1430 είχαν ορθόδοξο πληθυσμό και έχουν επηρεαστεί από τη βυζαντινή μουσική που είναι συστατικό της δικής μας πολυφωνίας. Οι αρμόδιοι τοποθετούν το πολυφωνικό επιρώτικο τραγούδι στη φυσική του κοιτίδα, στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο. Αυτή τη θέση προσδιορίζουν επίσης οι εξής παράγοντες. Πρώτο, η πενταφωνική κλίμακα σαν κοινό γνώσμα της αρχαίας ελληνικής μουσικής για του σημερινού πολυφωνικού. Έχει όμοια στοιχεία με τη βυζαντινή μουσική, τα οποία με την πάροδο του χρόνου ξέφυγαν από τον ελληνικό χώρο και έχουν νίκη σε αυτή τη στενή δουλειά που αναφέραμε. Κάτι για την ερμηνεία του πολυφωνικού. Είχα την τύχη να ασχοληθώ περίπου δεκαετίες με το πολυφωνικό τραγούδι. Στο Πόγονι το πολυφωνικό άνθησε για πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα στην Πολύσιανη έχουμε ένα πολυφωνικό με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει και στα άλλα χωριά γιατί τα κλαρίνα στο Πόγονι εμπήκαν πολύ αργά, μετά το 1850. Και αυτό πρώτα στο Χλωμό και στη Σοβή και μετά στο Χλωμό από τους Σιδεράδες. Για να μην αναφέρω τη λέξη γύφτους, γιατί θα με κακό κρίνεται αργότερα. Οι αραβώνες, οι γάμοι, τα πανηγύρια γίνονταν κυρίως με χορούς και πολυφωνικά. Την περίοδο 60-90, οι υπεύθυνοι στις πολιτιστικές εστίες των χωριών προσπάθησαν να κρατήσουν το ανώτο πολυφωνικό, αλλά έλειπε μια βάση, η γλώσσα. Τα τραγούδια αυτή την περίοδο ήταν στην αλβανική και με στίχους για το κόμμα των Εμπέρ. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν, γιατί έτσι ήταν οι συνθήκες. Αυτή την περίοδο ρόλο έπαιξαν ο Γιώργος Σίσος, στο Πουγόνιο, κοντό στην Τρόπολη, κλπ. Αλλά και ο Κώστα Βόλης, ο Ρουλάν Τσένες, Κατσαρούχος, Πέτρος Κώστας, Στεφάνης Ασένης, οι οποίοι ασχολούνταν με την οργάνωση των λαογραφικών φεστιβάλ εκείνου του καιρού. Ο όμιλος των ανδρών, της Πολυσιανής των γυναικών, πάνω και κάτω Ντρόπολης, καθώς και τα χορευτικά Ντρόπολης, αντιπροσώπευσαν αυτό τον πλούτομα στα λαογραφικά φεστιβάλ και παρασημοφορήθηκαν. Στην Πολυσιανή και τον Πογόνι τραγουδούν οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά και νυχτά. Έχει τραγούδια που τα τραγουδούν μόνο οι νέες και μερικά που τα τραγουδούν μόνο τα παιδιά και αυτά μεγάλα.
Στα τραγούδια μας έχουμε μια ανεπτυγμένη μελωδία, πολυρυθμία και διάφορες μουσικές εκφράσεις. Παλιά στα χωριά μας δεν είχαμε ρίχτη. Μιλάω για το πόνι, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ο ρίχτης μπήκε αργότερα. Αυτό το διαπιστώνουμε όταν τραγουδούν γέροντες Ηλιές. Έτσι, στην ενοχήκη που έχω στο αρχείο μου, έχω τραγούδια τα οποία έχουν τραγουδηθεί πολύ γρήγορα από γέροντες οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Στις μέρες μας, σε κάθε τραγουδί, έχουμε τον πάρτη που οδηγεί το τραγούδι και δίνει ζωντάνια τον γυριστή ή τσακιστή, που είναι και η δεύτερη φωνή και ο ρίχτης σαν τρίτη φωνή. Οι Ισοκράτες είναι τα άτομα που αποτελούν μια μαζική φωνή. Αυτοί γεμίζουν το τραγούδι και ο ίσος τους εξαρτάται από τις καταλήξεις των στίχων. Ο πάρτης βρίσκει χρόνο να ξεκουραστεί όταν μπαίνει ο γυριστής, ο οποίος δίνει σήμα στους Ισοκράτες να αρχίσουν. Η ομάδα κάθεται κυκλικά απέναντι κάθε τον πάρτης και ο γυριστής, ενώ ο ρίχτης είναι λίγο πιο πίσω. Ο πάρτης προσέχει να μην φαγωθούν οι φωνές. Και άμα φαγωθούν αμέσως με ένα κοίταγμα, αυτοί διορθώνουν το λάθος που έχουν κάνει. Τα τραγούδια μας είναι φωνητικά, πράγμα που μας πάει στην αρχαιότητα. Διακρίνουμε πολυφωνικά, καθιστικά, χορευτικά και δρομικά. Σε όλη την επικράτεια του πολυφωνικού έχουμε τραγούδια ερωτικά, ιστορικά, γάμου, θρησκευτικά, λατρεία, ξενιδιά, γαμουρίσματα, ταχταρίσματα. Αλλά συναντάμε και παραλογές, μονολόγια κλπ. Τα τραγουδούσαν στους αργώνες, γάμους, πανηγύρια. Τη Δευτέρα του Πάσχα, στο τίσιο πανηγύρι του Αυγούστου, την εβδομάδα της διακινήσιμου, όταν ξεπροβουδούσαν τον ταξιδιώτη για την ζενιά κλπ. Τα τραγούδια μας θα τραγουδούν οι άντρες με μεσαίους και χαμηλούς τόνους και οι γυναίκες με ψηλούς και μεσαίους τόνους. Η παράδοση γενικά θέλει το πολυφωνικό σε χαμηλούς τόνους, στρωτά, έλεγαν ο Παπαντώνης, τον οποίο τον έχετε γνωρίσει, ο Χατζής και οι άλλοι κορκανίτες τραγουδιστές, οι οποίοι σήμερα δεν είναι. Στον χώρο μας έχουμε και πολυφωνικά σε χορό. Οι χοροί είναι κυκλικοί και τα τραγούδια είναι κυρίως ομοφωνικά. Στα τραγούδια του χορού ο πάρτης έχει τον κυριότερο ρόλο. Εδώ έχουμε ερμηνεία με τη ρύθμιση των βημάτων. Οι χοροί επικρατούν σε γάμους και πανηγύρια και ερμηνεύονται από γυναίκες, άνδρες και μικτά. Τα πολυφωνικά σε χορό έχουν δική τους ερμηνεία με μια ανεπτυγμένη μελωδία και μεγάλες μουσικές εκφράσεις και το χαρακτηρίζουν πολύ ρυθμοί. Αυτά διαφέρουν από την ερμηνεία τους από περιοχή σε περιοχή και από χωριό σε χωριό. Έτσι το πογονί χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι στη Σοπική, το γύρισμα με λαλά στην Τζάτσα και το Χλωμό. Το παρόν και το μέλλον του πολυφωνικού τραγουδιού. Τα τελευταία χρόνια το πολυφωνικό έχει χάσει την πρώτη του λάμψη. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της συρρήκνωσης του πληθυσμού, της επίδρασης των οργάνων και του εμπορικού τραγουδιού. Λίγοι ζουν στις μέρες μας από αυτούς που ήταν άξιοι ερμηνευτές. Άρχισα να ασχοληθώ με το πολυφωνικό, όπως ανάφερα, από το 1960 και εντατικά από το 1990. Αυτή τη χρονική περίοδο των κουπών έχουν περάσει και από την πολίτη πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει και έχουν κάνει μελέτες, όπως ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, μια Αλεξάνδρα Τούντα, νομίζω ότι ήταν ένας Παναγιώτης, Γεωργία, λεγόταν και πολλοί άλλοι. Τότε ο κύριος Ζώτος με κριτήκαρε, γιατί τα άφησες και τα κατέγραψα, αλλά εγώ το είχα κάνει. Μια καλή δουλειά για την ηχογράφηση έχει κάνει και ο αείμνηστος Ζώτος. Στην Αθήνα γνωρίστηκαμε τον ερμηνεία του πολυφωνικού των γυναικών της Πάνου Ντρόπολης, την οικογένεια Δέδε, από τη Δεμπουτσάνη κλπ. Αυτός που όθησε όλους μας για να ασχοληθούμε με το πολυφωνικό στην Αθήνα είναι ο κύριος Λαμπρίδης. Χέρια του. Τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολο για να οργανώσει στις μέρες μας το πογόνι πολυφωνικού ομίλου. Στην Αθήνα υπάρχει θέληση, αλλά οι συλλόγοι δεν δείχνουν το ενδιαφέρον που χρειάζεται. Παρακολουθώ στην κοινωνική δικτύωση διάφορα πολυφωνικά σχήματα που προσπαθούν να βαστάξουν το ανώτο πολυφωνικό. Παρατηρώ πως από μέρα σε μέρα χάνουν έδαφος. Τα συγκροτήματα με τραγουδιστές από διάφορα χωριά ή από ένα χωριό πάτης και από το γυριστής και ο ρίχτης, περισσότερο φτύνουν παρά μην έχουν το πολυφωνικό μας. Μιλώ πάντα για τα χωριά μας, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Έχοντας αυτή την ευκαιρία, από αυτό το βήμα, προτρέπω αυτούς τους λίγους ερμηνευτές που έμειναν στα χωριά μας και αυτούς που έχουν παρθεί με τα πολυφωνικά συγκροτήματα και χορευτικά επίσης τους κυρίους Λαμπρίδη, Λόλι, Κοντό και άλλους να βοηθήσουν όσο μπορούν, έτσι που αυτή η κληρονομιά να μην μπει στο μουσείο. Έχουν πει στον κύριο Λαμπρίδη σε ανώτερα επιτυχίες σε αυτό το άριστο καιρό έργο που έχει αρχίσει και συνεχίζει με επιτυχίες. Σας ευχαριστώ.